κάνεις, δεν καταλαβαίνω. Τσόκοτα, σου έχω πλάτη. Κι εγώ. Γιατί πάμε πλάτη-πλάτη. Μαλωμένοι δεν είμαστε. Σε πειράζω, ρε. Τι να πω, ρε, φίλε. Εδώ, το άδειο. Τι, μα, τι έχει γίνει τώρα, τι είναι αυτό τώρα. Πω, ρε, φίλε, από 16 άτομα μείναμε δύο μας. Και ποιοι δυο. Τι σε χαλάει, δεν καταλάβα. Μας μιλάμε για τις πατάτες. Κατσαρόλες που ήταν στο ποτάμι. Το όνειρο να φτάσω στο τελικό, δεν το είχα ποτέ. Κι όμως είμαι εδώ. Δύο κίτρινοι στο τελικό. Όχι απλά δύο κίτρινοι, δύο κίτρινοι εντελώς στην απέναντι υπολικότητα, αλλού Τάσος, αλλού εγώ, σε απόψεις, σε διοντολογίες, σε τρόπους. Και όμως τι μας ενώνει τελικός. Πιέστηκα πολύ, ε. Ναι. Την έπαθα. Τι έπαθες? Την έπαθα, δεν ξέρω. Τι είπα, πριν πω στο αγώνισμα δεν μπορούσα να μιλήσω. Γιατί, ρε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το λόγο όμως, δεν ξέρω. Ήθελα να περάσω, το ήξερα να τα περάσω, αλλά είχα πιεστεί πάρα πολύ. Εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Τι λέει κανένας. Σήμερα δεν το διασκέδασα, είναι η πρώτη φορά που δεν διασκέδασα το άθλημα, το παιχνίδι. Είμαστε οι πέντε, ανεβαίνουμε, όλοι αγχωμένοι, αμίλητοι, στρεσαρισμένοι πολύ, κοιτάμε γύρω μας, πάρα πολλά αστέρια. Ξεκλειδώνω το πρώτο κουτί με την άμμο. Κολλάει. Δεν συνεχίζω στα υπόλοιπα και τραβάω το κουτί να πέσει άμμος. Σαν εκείνη τη στιγμή να θέλω μόνος μου να πνιγώ από αυτά που έχει μέσα το κουτί. Ρολάρω, ακούω από παντού αστέρια να ξεβιδώνουν. Είμαι στο τελευταίο κουτί, δεν μπορώ να δω δεξιά μου, αριστερά μου, να δω τι γίνεται. Και είμαι έτοιμος να... ουσιαστικά να χάσω το μυαλό μου. Είναι η πρώτη φορά σε αγώνισμα που δεν με ένιαξε τίποτα. Κροκόδιλος να έπεθα στο κεφάλι μου, δεν με ένοιαζε. Ήθελα τόσο πολύ να πάω στο τελικό, που πραγματικά δεν είχα ούτε το κουράγιο να ουρλιάξω. Δεν φώναξα, δεν χάρηκα, απογοητεύτηκα από εμένα, όχι γιατί ήμουν δεύτερος. Απογοητεύτηκα γιατί αντί να κοιτάζω την εμπειρία κατάματα, κοίτουσα την εμπειρία του πάνου. Τουλάχιστον φτάσαμε μαζί, δύο κίτρινοι. Αγκαζέ στο τελικό αναγκαστικά.